Το θεατρόφιλο κοινό έχει αναγνωρίσει το ταλέντο του πολλές φορές πάνω στο σανίδι, μέσα από τις παραστάσεις που έχει παίξει. Με τον τηλεοπτικό ρόλο του Αχιλλέα στα Εγκλήματα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους τηλεθεατές, καθώς και με τη συμμετοχή του στους 10 μικρούς Μίτσους. Σημασία έχει ότι βρήκα την αδερφή μου και έρχεται, έρχεται να τη σφίξω στην αγκαλιά μου. Δεν αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά, λίγο νερό. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι συχνές επαναλήψεις των σύριαλ δεν είναι προς όφελος των ηθοποιών. Όχι, δεν κάνεις. Αλλά και τι να πεις τώρα, την άλλη είναι μια υπέροχη σειρά. Όποτε παίζεται, πάντα οι άνθρωποι μας ξανααντιμετωπίζουν ακόμα πιο ζεστά και ακόμα πιο ζεστά, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία δουλειά. Σίγουρα η διαρκής έκθεση ενός τοπίου δεν είναι καλό πράγμα. Αλλά ίσως αυτό να είναι μια από τις εξαιρέσεις. Χρήματα βγάζετε από τις επαναλήψεις? Όχι βέβαια. Η Ελλάδα είναι στα πνευματικά δικαιώματα και στα συγγενικά δικαιώματα, όπως τα λένε, δεν ξέρω, είναι λίγο Ζιμπάμπουε. Όπως και σε άλλα πράγματα. Άλλωστε, τα χρήματα που βγάζουμε από τις επαναλήψεις είναι ελάχιστα. Είναι. Βλέπουμε και να τα πούμε. Ο Θάνος Κατσαρός συνάντησε με την κάμερα της εκπομπής το γνωστό ηθοποιό στη σκηνή του θεάτρου. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης σε μια εκβαθέων συνέντευξη μίλησε ανοιχτά για όλα. Οι γονείς του, όπως λέει, ήταν αυστηροί μαζί του. Εκείνος, παρά την έντονη αντίρρησή τους, έγινε ηθοποιός. Οι δικοί του, όπως λέει, επιθυμούσαν να τον καμαρώσουν επιστήμονα. Τώρα ποιος γονιός θέλει το παιδί του να γίνει ηθοποιός? Είτε είναι ηθοποιός, είτε δεν είναι αυτός ο ίδιος. Η δική μου ήταν, ο πατέρας μου δάσκαλος, συνταξιούχος. Η μητέρα μου ήταν μια νοικοκυρά που ασχολιόταν με τα παιδιά της. Κανένας γονιός δεν θέλει, και εγώ ναι, να μου το έλεγε το παιδί μου, θα τρόμαζα. Γιατί ξέρεις ότι αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που είσαι δύο φορές το χρόνο σε εφεδρεία. Ο πατέρας είχε κάποια άλλα όνειρα για εσάς? Το όνειρό του ήταν να γίνω επιστήμονας. Στο παρελθόν, για να εξασφαλίσει το χαρτζηλίκι του, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου. Παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδάκια του γυμνασίου, μαθηματικά και φυσική. Γιατί ήμουν πολύ καλός μαθητής. Σαν εμπειρία πώς ήταν όμως? Ήταν ενδιαφέρουσα. Μάλλον ήμουν καλός δάσκαλος από ό,τι φαίνεται. Με την πολύ καλή του φίλη Βίκη Σταυροπούλου ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Η γνωριμία έγινε πολύ σύντομα φιλία και από τότε είναι αχώριστη. Η Βίκη είναι η οικογένειά μου. Η Βίκη και η Δανάη. Τη γνώρισα ένα Πάσχα σε ένα μαγαζί που είχε τότε με τον... Ήταν ακόμα τότε παντρεμένη με τον πρώτο της άντρα, τον Όντα. Και ένας φίλος μου είπε, πάμε να σου γνωρίσω την πιο μεγάλη στάρ του λεκανοπεδίου. Ήταν έγκυος στην Δανάη τότε και πραγματικά γνώρισα ένα εκρηκτικό πλάσμα. Γίναμε φίλοι γρήγορα, γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Μετά η Βίκη χώρισε, γέννησε την Δανάη. Συνέχισε η φιλία μας και η σχέση μας. Μετά αποφάσισε να δώσει στο θέατρο, τη βοήθησα. Εδώ και αρκετά χρόνια οι δύο ηθοποιοί συγκατοικούν. Μοιράζονται αγωνίες, άγχη, τα έξοδα του σπιτιού, αλλά και χαρές. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης θεωρεί την Βίκη Σταυροπούλου και την κόρη της οικογένειά του. Όπως χαρακτηριστικά λέει, είμαι για τη Δανάη σαν δεύτερος πατέρας. Η κόρη σου μένει μαζί? Μένει από κάτω. Α, μένει από... Τα έχω ρυθμίσει όλα, έχει ο καθένας τον όροφό του. Γκρεμίστηκε λίγο το σπίτι μου στο Φάλιρο που έμενα. Έψαχνα για σπίτι, βρήκαμε μια μονοκατοικία στη... Μου λέει, σου βρήκα μια ωραία μονοκατοικία στο Περιστέρι. Και έτσι πήγα στο Περιστέρι, έγινα περιστεριώτης και άρχισα να ζω με τη Βίκη. Τότε ήταν μικρό και το παιδί, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, πολύ, 4 χρόνια. Δεν ήταν να τότε. Άρα στην ουσία η κόρη της κυρίας Σταυροπούλου μεγάλωσε και μαζί σας. Εννοείται. Σαν δεύτερο πατέρα, όπως το πες.